Να είσαι καλά. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν υποδέχομαι στο στούντιο του Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του One Channel. Τώρα να το λέκα. Γεια σου, Ρανό. Πώς είσαι? Καλά, εσύ? Καλώς ήρθες. Θα κάνουμε λίγο μαζί υπομονή να ακούσουμε την άποψη της κυρίας Ολυμπίας Τελιορίδου, την οποία την έχω σε σύνδεση με Skype. Και θα με βοηθήσει και ο Ρενάτο να μάθουμε μερικά πράγματα για το τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας, κυρία Τελιορίδου, πώς είστε? Καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω από τα βαθιά πολύ. Μόλις άκουσα από την κυρία Σιούτη, αλλά το είχα ακούσει και χτες από άλλον αρθρογράφο, τον Πάσχο Μανδραβέλη, να λένε το ίδιο πράγμα. Ότι δηλαδή το ενδιαφέρον δεν είναι ούτε ιδεολογικό, ούτε υφολογικό, ούτε αισθητικό. Το ενδιαφέρον είναι μόνο για την πρίκα. Ο καυγάς γίνεται για το πάπλωμα. Ποιος θα κρατήσει την επιχορήγηση, το κόμμα και τη σφραγίδα. Άντε και τα τρόλς. Πώς μπορείτε να απαντήσετε όχι σε αυτό? Υπάρχει κάτι που μπορείτε να πείτε για να μας πείσετε? Κοιτάξτε, είναι μια πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση στο κόμμα μας, η οποία έχει δημιουργηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εμένα θα μου επιτρέψετε να πω ότι το επίδικο δεν είναι η περιουσία του κόμματος, τα σημικά του κόμματος, αλλά μία διαφορετική αντίληψη για το πώς το κόμμα μας μπορεί να επιτελέσει τον ρόλο του και με ποιο πρόσωπο. Πάρα πολλές φορές στην αντιπαράθεση αυτή που δυστυχώς έχει πάρει εμφυλιοπολεμικά χαρακτηριστικά, δεν υπάρχει κάποιο πολιτικό επίδικο, αλλά υπάρχουν προσωπικές πλέον αντιπαραθέσεις, αντιπάθειες, οι οποίες όμως είναι κατώτερες των περιστάσεων, δεν τιμούν την ιστορία του κόμματός μας. Έχουν ξεφύγει, πολλές φορές έχουν ξεπεράσει τα όρια και νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο και το αιτούμενο για το πώς θα πέσουν οι τόνοι, πώς θα καταλαγιάσει αυτή η όλη αντιπαράθεση, το οποίο δεν σας κρύβω, θεωρώ ότι δεν είναι πλέον εύκολο έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Όμως όσον αφορά την περιουσία, την επιχορήγηση κλπ, εμένα θα μου επιτρέψετε να μην μπω σε μια τέτοια συζήτηση, γιατί ούτε στοιχεία έχω για κάτι τέτοιο, αλλά και ούτε νομίζω ότι είναι αυτό το βασικό για την αντιπαράθεση που υπάρχει σήμερα. Ρενάτο. Κοίταξε, αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, δεν το έχουμε ξαναδεί στη χώρα γενικότερα, νομίζω. Δηλαδή, ακόμα και σε άλλα κόμματα ζήσαμε διασπάσεις και τις ζήσαμε έντονα. Από εκεί και πέρα, αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ κάθε μέρα είναι πρωτόγνωρο και για εμάς τους δημοσιογράφους και νομίζω και για την κοινωνία. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω την κυρία Τελιορίδου, διότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι είχε πολύ καλές σχέσεις και με τον Αλέξη Τσίπρα και με τον πρώην πρόεδρο. Βλέπω τον Αλέξη Τσίπρα να συναντάται για τα Δυτικά Βαλκάνια σε summit, σε εκδήλωση στη Σερβία. Βλέπω για τις 22 Οκτωβρίου να κάνει μια εκδήλωση στα μάτια του Ινστιτούτου για την οικονομία και για τις προκλήσεις ελληνικής οικονομίας 22 Οκτωβρίου. Θα είμαστε εκεί. Γενικότερα βλέπω να μην έχει σταματήσει να δείχνει την παρουσία του σε ό,τι έχει να κάνει με την προσωπική του ατζέντα και όχι με το ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να ρωτήσω την κυρία Τελικερίδου αν μια παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα την έχει ανάγκη το κόμμα, ο οργανισμός, γιατί ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας βλέπει αυτό το δημιούργημα που έφτιαξε όχι απλώς να καταραίει και με θόρυβο, με ένταση. Κύριε Λέκα, ο κύριος Τσίπρας έκανε τις επιλογές του. Μετά τις βουλευτικές εκλογές αποφάσισε να αποχωρήσει από την προεδρία του κόμματος και να ανοίξει το δρόμο σε νέα ηγεσία, η οποία δυστυχώς όλο το προηγούμενο διάστημα βλέπουμε ότι παρόλο που προέκυψε από μία άκρος δημοκρατική διαδικασία δεν έγινε αποδεκτή από την πρώτη στιγμή. Εάν ο κύριος Τσίπρας θέλει να έχει κάποια παρέμβαση στα δρόμενα του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό θα το επιλέξει ο ίδιος. Δεν μπορεί κανένας να τον ερμηνεύει, γιατί δυστυχώς, ακούστε λίγο, πολλοί μιλάνε στο όνομα του Αλέξη Τσίπρα, εκτός από τον ίδιο. Ναι. Αποτελεί ένα μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο. Αυτή τη στιγμή όμως αυτό που χρειάζεται το κόμμα είναι νυφαλιότητα, ψυχραιμία. Εγώ θεωρώ ότι ο καθένας από εμάς, από τα μέλη της πολιτικής γραμματείας μέχρι και το τελευταίο μέλος,
έχει την κρίση και την αντίληψη να καταλάβει το τι συμβαίνει και δεν χρειάζεται ούτε συμβουλές ούτε νοθεσίες για το ποια θα είναι η στάση του. Ναι, απλώς ξεχνάμε, κυρία Τηλιγιορίδου, πάρα πολύ εύκολα ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν αυτός ο οποίος πάνω στους 4 μήνες ηγεσίας του Στέφανου Κασελάκη τον αμφισβήτησε πριν από το συνέδριο. Και ήταν ο πρώτος, και είναι ξεκάθαρο αυτό, διότι οι άλλοι που τον αμφισβήτησαν αποχώρησαν και φτιάξαν μια δικιά τους κοινοβουλευτική ομάδα. Ήταν ο πρώτος που τον αμφισβήτησε, λέγοντας ότι πρέπει να πάμε σε εκλογή αρχηγού ξανά από τη βάση. Δεν βρέθηκε αντίπαλο εκείνο το συνέδριο, θα θυμάστε πολύ καλύτερα από μένα, και έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε σωκοματικές εκλογές. Άρα θέλω να πω, μήπως η αμφισβήτηση του κ. Τσίπρα δεν ήταν μόνο το Φεβρουάριο, τον Δεκέμβριο, συνεχίστηκε μέχρι και χθες, μέχρι και σήμερα. Μήπως έχει ρόλο πίσω από όλο αυτό. Μήπως υποδαβλίζει κιόλας. Κοιτάξτε, ναι. Εγώ... Όχι, γιατί είναι τα δεδομένα τέτοια στα μάτια. Εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω εάν υπάρχουν τέτοιου είδους παρασκήνια. Είμαι ένα μέλος της πολιτικής γραμματείας που έχω μάθει να λέω την άποψή μου στο προσκήνιο και θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να κάνουν όλοι. Όποιος έχει να πει κάτι θα πρέπει να το λέει ο ίδιος με το ονοματεπώνυμό του. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για την ιστορία του κόμματός μας. Το κόμμα μας όμως αυτή τη στιγμή στη δυσκολία που υπάρχει πρέπει να βρει τον βηματισμό του να επιστρέψει στην κανονικότητα και αυτό μπορεί να γίνει μόνο όταν τιμήσουμε την επιλογή που έχουμε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι το κόμμα των μελών του. Γεγονός που σημαίνει ότι θα πρέπει την πολιτική απάντηση σε όλη αυτή την κρίση να την δώσει το σύνολο των μελών του κόμματος μέσα από την εκλογική διαδικασία που έχει οριστεί για 24 Νοεμβρίου και μέσα από το συνέδριο. Από εκεί και πέρα, ο καθένας από μας, ανεξάρτητα από τη θέση που έχει, θα πρέπει δημόσια να πει ό,τι σκέφτεται, όπως βλέπει πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Και παρασκηνιακά ζητήματα θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εγώ ούτε τα γνωρίζω, ούτε θέλω να τα γνωρίζω. Ωραία. Τώρα, με αυτό που είπατε, θα νομίζουν ότι είχαμε στήσει την κουβέντα, γιατί με βάλατε ξαφνικά στο τελευταίο ερώτημα. Το οποίο ποιο είναι? Το ακούω αυτό που λέτε και το ασπάζομαι επίσης. Ο κόσμος πρέπει να αποφασίσει, διότι δεν είναι ιδιοκτησία κανένας ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε κανένας. Ίσως είναι ιδιοκτησίες πιο μικρά κόμματα, όπου εκεί είναι πραγματικά προσωποκεντρικά και αρχηγοκεντρικά. Το ερώτημα είναι λοιπόν το εξής, κύριε Τηλιγιορίδου. Στο απευκταίο κατ' εμέ, γιατί δεν θα είναι σημάδι δημοκρατίας, ενδεχόμενο του να βρεθεί μια πρόφαση και να απαγορέψουν στο Στέφανο Κασελάκη να κατέβει στις εκλογές. Μπορείτε να μου περιγράψετε τι πιστεύετε ότι θα συμβεί? Το λέω αυτό γιατί εγώ που δεν είμαι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ μπορώ να φανταστώ. Εσείς που είστε μέσα και ξέρετε πρόσωπα και πράγματα, είμαι σίγουρος ότι θα μου κάνετε μια περιγραφή καλύτερη για την οστράδα μου. Κοιτάξτε, εγώ εκτιμώ ότι κανένας δεν έχει το πολιτικό ανάστημα και το πολιτικό βάρος να βάλει την υπογραφή του για την ρευστοποίηση και τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Μία τέτοια εξέλιξη αποκλεισμού οποιοδήποτε, όχι μόνο του Κασελάκη, αλλά οποιοδήποτε, με προσχηματικό τρόπο από τη δυνατότητα συμμετοχής του στην εκλογική διαδικασία, είναι μία ενέργεια που εάν συμβεί θα είναι καταστροφική για το κόμμα μας. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό δεν θα συμβεί, γιατί είναι κάτι που στρέφεται ενάντια στην συνέχεια και στο μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά είπα και εγώ, αλλά ρωτάω, στο απευκταίο είπα μάλιστα σενάριο του να το κάνει κάποιος, τι μπορεί να γίνει μετά εκεί μέσα? Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι αυτό θα δημιουργήσει αλυσιδωτές αντιδράσεις. Δεν θα γίνει αποδεκτό από το σύνολο των μελών και των στελεχών του κόμματος. Δεν θα γίνει, πιστεύω, αποδεκτό από την μεγάλη πλειοψηφία της βάσης του κόμματος. Και θεωρώ ότι θα υπάρξουν εξελίξεις και αντιδράσεις σε ένα κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να κάνω ένα μελλοντικό ρεπορτάζ ή μια μελλοντική υπόθεση. Θεωρώ όμως ότι θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Γιατί δεν θα είναι κάτι το οποίο βασίζεται ακόμη και στο καταστατικό του κόμματός μας. Ο αποκλεισμός του
Στέφανου Κασελάκη ή οποιοδήποτε άλλο υποψήφιο από μια τεχνητή πλειοψηφία ενός οργάνου, είναι και με βάση το καταστατικό μας. Η επικύρωση των υποψηφιότητων γίνεται στο συνέδριο του κόμματος. Άρα, εάν κάτι τέτοιο συμβεί, και αντικαταστατικό θα είναι και σχέση με τη δημοκρατική λειτουργία του κόμματός μας δεν θα έχει. Η αίσθηση σας, κυρία Τηλιγερίδου, είναι ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί? Η αίσθηση, κοιτάξτε, ρωτάω. Ακούγονται... Ναι, ακούγονται διάφορα. Υπάρχει μία περιραίουσα ατμόσφαιρα ότι θα επιχειρηθεί ο αποκλεισμός του Στέφανου Κασελάκη από τη δυνατότητα να είναι υποψήφιος. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Νομίζω ότι η εξέλιξη. Αν φτιάξει νέο κόμμα, θα τον ακολουθήσετε? Κοιτάξτε, εγώ έχω πει από την αρχή ότι ο ρόλος μου και ως μέλος της πολιτικής γραμματείας είναι να συμβάλλω στην συνέχεια και στην ενότητα του κόμματός μας. Δεν υπάρχουν σκέψεις για αποχώρηση από το ΣΥΡΙΖΑ και νομίζω ότι και ο ίδιος δεν θα ήθελε να κάνει καινούριο κόμμα. Σε κάθε περίπτωση, εγώ παραμένω στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα πριν τις εκλογές, γιατί τότε θα είμαστε πιο κοντά και θα ξέρουμε τι ακριβώς και ποιοι είχαν ή δεν είχαν το ανάστημα, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, να διαγράψουν τον Κασελάκη από μέλος για να μην μπορεί να κατέβει στις εκλογές.